οποία επαγγελματοσυνοδευτούν και με την γύρω του επιμελητηρίου γράμμας για όσο αφορά για τον ΟΑΕ. Στην προηγούμενη συνάντηση αναπτύξαμε κάποιες απόψεις, αναπτύξαμε τι γίνεται, τι βλέπουμε μπροστά μας και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου μίλησε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μίλησε. Και βασικά δώσαμε ένα δεύτερο ραντεβού τότε, ώστε να μαζευτούμε εδώ και να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουμε. Τι αποφάσεις, τι κινητοποίηση θα κάνουμε. Γιατί η προηγούμενη συνέλευση τέλειωσε με αυτή τη σκέψη. Θα πάμε στην επόμενη για να δούμε πώς αντιδράσουμε. Να μετρηθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λέω ότι για να μην έχουμε κάποια άποψη διαφορετική στο μυαλό μας ότι πιθανόν τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα ή θα γίνουν ό,τι τα λέει και ο πρόεδρος και ο ένας και ο άλλος και οι πολιτικοί γενικά. Πιθανόν να διαβάσει οι περισσότεροι ότι καταργείται το αφημί, το συζητάνε. Δεν είναι. Αλλά όλα τα συζητάνε και μετά τα ψηφίζουν. Αν υπάρχουν οφειλές, λένε προς το εφορία, δεν ξέρουμε αν θα πούνε και μετά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Από τις ειδήσεις όλοι ακούγονται. Δηλαδή, αυτά τα λέω για να επιβεβαιώσω τη διαδικασία και την προσπάθεια που κάνουμε. Ότι δεν λέμε πράγματα για να φοβήσουμε τον κόσμο γιατί θέλουμε να τον παραπλανήσουμε ή να τον πάμε δεξιά ή αριστερά. Λέμε και προσπαθούμε καθαρά, χωρίς πολιτική, να ενημερώσουμε ώστε αν πάρουμε απόφαση να υπάρχει και αγωνιστική διάθεση. Δηλαδή, αν πάρουμε απόφαση ότι κάτι θα κάνουμε, να συμμετέχουμε σαν σύνολο. Γιατί η κατάσταση των 5-10 δρόμων δεν έχει λογική πλέον. Και λέω, για να δείτε ότι πραγματικά μας επιβεβαιώνουν και οι φόβοι δικοί μας είναι πραγματικοί, ήδη συζητιέται, δεν ξέρουμε αν θα το εφαρμόσουν σε ποιο βαθμό, να καταργείται το αφημί, δηλαδή να μην μπορείς να είσαι επαγγελματίας. Αν έχεις των νομικών προσώπων, έχουμε το νομοσχέδιο όπως μελετάτε, αφορά εταιρείες. Έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή είναι των νομικών προσώπων. Εγώ θέλω φεύγοντας από εδώ να πάω στα 16 με υπόλοιπη σύλλογό μου και να τους πω ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνουμε. Να φύγουμε με πραγματικά αποτελέσματα από εδώ πέρα. Δηλαδή, σε ποιο δικηγορικό γραφείο θα απευθυνθούν ή αν έχει κάποιο δικό του δικηγόρο, να έχει σε φροντιδία να έχουμε τα εξώδικα, ποια χρειάζονται, να τα βγάλουν μια φροντιδία και να του τα δώσουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πρακτικά από τέτοια βήματα. Για να δούμε και αυτά όταν θα φύγουν τα εξώδικα, τι αποτελέσματα θα έχουμε και πώς θα αντιδράσει η διοίκηση του ΔΕΔΕ ή η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο. Είχαμε μια κρατικοποίηση το είδος του καφέ. Ξεκινήσαμε μια πανελλαδική. Μας υποχρεώσαν να κάνουμε συνεταιρισμούς και κάναμε μια απεργία. Μετά από λίγο καιρό, μετά από τη δεύτερη τρίτη μέρα, αντιληφθήκαμε ότι περισσότεροι το βράδυ στη Ζούλα πηγαίνανε και μοιράζανε καφέδες. Πηγαίνανε, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα πήραμε όλοι τα μηχανάκια από όλα τα καφεκοπία και τότε αισθανθήκαμε την επόμενη μέρα το τι σημαίνει απεργία. Εγώ έχω πει πολλές φορές στον κύριο Μουρμούρη και δημόσια ότι θα τη συμμετάσχω σε μια απεργία όταν θα είναι τα πάντα κλειστά. Να ξέρετε ότι ειδικά για τον ΟΑΕ τα επιμελητήρια τα περιφερειακά είχαν αντιδράσει εντόνως το 101 άνθρωπο του πολυνομοσχεδίου είναι και το ρόλο του καθηγητή του Περικλή Ζωμοφίλη. Άλλοι με μεγάλη ζέση πάνω στο σύνολο του αντέδρασαν και άλλοι με λιγότερη. Σημασία έχει ότι αντιδράσαμε. Σημασία έχει ότι όμω ψηφίστηκε αυτό τελικά με οριακή πλειοψηφία ω ήθιστε, με την εκβιαστική πράξη νομοθετικού περιεχομένου όπω γίνεται κάθε φορά και μα έχει γίνει πλέον βίωμα αυτή η διαδικασία. Επομένως, οι οποιασδήποτε αντιδράσεις είναι εύλογες, οι οποιασδήποτε απόψεις, διότι εδώ είναι θέμα επιβίωσης, είναι αποδεκτές στα πλαίσια της λογικής που ορίζει η δημοκρατία και των αντιδράσεων που ορίζει η δημοκρατία. Δηλαδή, έχει κάποιος την ουτοπία ότι όποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση γινόταν μια κινητοποίηση που θα ερχόντουσαν όλοι, ήρθαν ποτέ όλοι. Επειδή την εμπειρία που έχω λέει τα ίδια πρόσωπα, βέβαια βλέπω και καινούργια και νεαρούς και κυρίες μέσα στην αίθουσα, αλλά αυτό δεν έβλεπα διαφορετικά ό,τι και αν έχει γίνει. Και αν εξαιρέσω την τοποθέτηση του Βάβη που είναι κάτι διαφορετικό,
Ήμασταν δύο, ήμασταν τρεις, ήμασταν 2013. Δεν έλεγε ξεκινήσαμε 2013 και καταλήξαμε δύο. Δεν μπορεί. Ο ένας θα παρασύρει τον άλλον. Και θέλω να πω το εξής. Επειδή το να γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις μόνο στη Δράμα είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε, να το σκεφτούμε. Όχι, δεν το συζητάμε για νόμια. Λοιπόν, πρέπει να έχει συντονισμένη ενέργεια. Πρώτον, δεύτερον, συμφωνώ εκεί που εισπράττουν τα χρήματα. Το να κλείσει όλη την ομαρχία, την περιφέρεια, δεν βλέπω σε τι αποσκοπεί. Το να κλείσει τη ΔΟΗ, βεβαίως είναι πολύ εύκολο. Και γιατί πράγμα συζητάμε σήμερα εδώ, για το θέμα του ΟΑΕ. Τον ΟΑΕ τι θα τον κάνει. Τον ΟΑΕ δεν μισθάει σήμερα. Με συγχωρείς. Αν τον ΟΑΕ που είναι πιο εύκολο για να το κάνει και πλήθει απευθεία τον ΟΑΕ και το λυπήσει το πρόβλημα, είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν κατάλαβα γιατί ο ΟΑΕ. Δηλαδή οι τράπεζες πού κολλάνε. Εγώ λέω το χρήμα. Να κλείσουν. Ναι, αλλά περίμενε. Μην κυρίσει την κοινωνία απέναντί σου, γιατί ο ΟΑΕ θα σε κάνει κατάσχεση. Γιατί στην τράπεζα θα πάει και ο παππούς και η γιαγιά να πάρουν τη σύνταξη και ζητά να κλείσει την πόρτα να μην την πάρει.